Βάσο, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Όνειρο, τι καιρό έχετε? Ο καιρός είναι καλός, το είπα στο ξεκίνημα. Μας έχει απογοητεύσει. Χθες είχαμε μόνο λίγο βροχή το πρωί στον Πειραιά και το απόγευμα που εγώ έφυγα από την εφημερίδα κάποιες ψυχάλες και περιμένουμε να βρέξει, έτσι, γιατί υπάρχει θέμα, εντάξει. Ενώ σε εμάς έβρεξε το βράδυ γερά. Γερά έβρεξε, μπράβο. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ναι, ναι. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Ωραία. Πάμε να πούμε λοιπόν για μια νέα αλυσίδα μικρής λιανικής που έκανε ντεμπούτο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Είναι η αλυσίδα για όλα. Γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες W. Ναι, ναι. Θα μας το βγάλουν τώρα οι καλοί συνάδελφοι στο Σούπερ. Ναι, για πες. Ακριβώς. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της? Ναι. Είναι μια αλυσίδα έξυπνων micro markets, δηλαδή μην υποτρέμε mini market, κάτι σαν mini market, αλλά είναι έξυπνα mini market, δεν έχουν καθόλου μα καθόλου υπαλλήλους. Είναι ένας χώρος, είναι χώροι της τάξης των 30 τετραγωνικών, ναι, με έξυπνους αυτόματους πολιτές, ωραία, χωρίς υπαλλήλους, επαναλαμβάνω, όπου οι πελάτες καταναλωτές μπορούν να βρουν σε 24 ώρες βάση και επί 365 μέρες το χρόνο σνακ, καφέ, νερό, αναψυκτικά, ποτά, σοκολάτες, ζαχαρωτά, κρύα σάντους, είδη προσωπικής υγιεινής, gadgets, όπως φορτιστές και power banks, μέχρι και, τι θα μπορούσε να είναι στην ερωτική πόλη, μέχρι και sex toys, μάλιστα, όπως σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Δηλαδή, να καταλάβω, μπαίνεις μέσα ηλεκτρονικά, όλα είναι ηλεκτρονικά, δίνεις την κάρτα σου μετά για να πληρώσεις και φεύγεις. Ακριβώς, και πληρώνεις μόνο με κάρτα. Προφανώς θα υπάρχει κάποιος ασφάλειας εκεί πέρα, κάποιος άνθρωπος για την ασφάλεια και μόνο, ή αν μπλοκάρει ίσως κάποιο μηχάνημα, θα έχει κάποιον εργαζόμενο. Υπάρχουν, ναι, εργαζόμενοι, ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου, είναι όλα έτσι, μηχανήματα και ηλεκτρονικά. Ωραία. Και συστήματα ασφαλείας αντίστοιχα. Ωραία. Video wall με μουσικές βίντεο. Έχουμε λοιπόν το πρώτο τέτοιο κατάστημα στην Εγνατία και σύμφωνα με τον κύριο Σέμβεκο, που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, άλλα 5 τέτοια νέα καταστήματα για όλα. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους και από το 25 και εξής θα επεκταθεί αλυσίδα, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση για franchise, ναι, σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Ποιος την έχει, είπες, επανέλαβε την αλυσίδα? Ο κύριος Βασίλης Σέμκος, ο οποίος είναι στον χώρο του εμπορίου με άλλη δραστηριότητα εδώ και χρόνια. Ωραία. Με την Air Plants, που είναι, ας πούμε, φυτόριο που ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και έχει, okay, τον παρουσία και στην Αθήνα. Φαντάζομαι αυτό είναι στο εξωτερικό, έτσι, είναι μια ιδέα του εξωτερικού. Από τη Γερμανία. Μπράβο. Είναι μια ιδέα από τη Γερμανία. Okay. Την είδε, είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό και την εφάρμοσε και στην Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού θες να πάμε, ωραία, τώρα? Να πάμε στην Επιτροπή ΣΔΙΤ για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο, να μας πεις. Να πούμε για το... αυτό είναι το ένα θετικό νέο που έχουμε. Ότι η Επιτροπή ΣΔΙΤ χθες ενέκρινε την κατασκευή του νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Θα βγει λοιπόν διαγωνισμός, μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου αυτού αντικαρκινικού νοσοκομείου, το οποίο είναι στη γειτονιά των άλλων δύο πιο νέων νοσοκομείων της πόλης, δηλαδή το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το 424, το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Αυτά τα δύο που ανέφερα τώρα είναι από την πάνω πλευρά της περιφερειακής. Το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα είναι ακριβώς απέναντι από την κάτω πλευρά του περιφερειακού. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την πόλη, φυσικά για τις δομές υγείας, αλλά και για το επιχειρηματικό κομμάτι, γιατί ακριβώς μιλάμε για ΣΔΙΤ. Ναι. Άρα, πεδίο δράσης για κατασκευαστικές εταιρείες. Ωραία. Πάμε τώρα στις μικρές βιοτεχνίες, όπου το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, μας είπε για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι παντού το θέμα της ρευστότητας, Βάσο, έτσι. Ακριβώς. Μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα για 6 στις 10 βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, πάνω από το 50%, 60% δηλαδή. Ναι. Χωρίς ταμιακά διαθέσιμα των βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης, δηλώνουν ότι δεν έχουν ταμεία, το ταμείο είναι άδειο. Για να το εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει, σημαίνει ότι δεν έχουν στο ταμείο τους μετρητά που τελειώνει ο μήνας, ναι, για μια έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει, έτσι, πέρα από τις πληρωμές που κάνουν οι άνθρωποι. Αν προκύψει, ναι, κάτι, θέλουν να πάρουν επιπλέον, ναι, εμπόρευμα, δεν έχουν. Ναι. Ενώ το 39% όσων δηλώνουν πως δεν έχουν εντελώς άδεια ταμεία, το αποθεματικό τους επαρκεί όλο και όλο για ένα δίμηνο. Μάλιστα. Αυτή είναι χειρότερη και από τα νοικοκυριά, δηλαδή. Ναι, νομίζω τουλάχιστον το ίδιο, ναι, γιατί άμα δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος να κάνει τζίρο, αυτό έχουμε πει, ότι αν δεν μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε μια εταιρεία, δεν μπαίνει χρήμα, ό,τι και να λέμε μετά. Ακριβώς. Έτσι.
Και γι' αυτό βλέπουμε και είδαμε και πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων τώρα, γιατί ήταν οι κάψονες, δεν λειτουργήσε η αγορά. Αυξήσαν οι έμποροι τα ποσοστά των εκπτώσεων απλά για να τζιράνουν και να ξεστοκάρουν, βέβαια, για να, ναι, για να έχουν μια ρευστότητα για να μην, ναι, κλείσουν, να το πούμε. Ναι, αλλά ο κόσμος έπρεπε να διαλέξει μεταξύ διακοπών και πληρωμής των ελαστικών δαπανών που είναι το ρεύμα και το νερό στο σπίτι. Οπότε άφησε το έξω. Το θέμα ακριβώς να πάει στα μαγαζιά. Προσωπικά, με πράσινο τιμολόγιο, μου ήρθε κεφαλικό πριν δύο μέρες όταν μου ήρθε ένας λογαριασμός ρεύματος. Ναι, το έχουμε συζητήσει όμως ότι πάρα πολλοί κόσμος και εδώ που λαμβάνει τώρα λογαριασμός ρεύματος, επειδή το air condition δούλεψε όλο το καλοκαίρι. Ακριβώς, αυτό θα, ναι, το. Δυστυχώς θα το δει τώρα, ναι. Είναι περισσότερο από ότι ήταν ένας μεγάλος λογαριασμός φυσικού αερίου σε βαρύ χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το air condition το έχουμε πει, έτσι. Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο, είναι ιδιαίτερα, μάλλον, συγγνώμη, έκανα λάθος έκφραση. Ενεργοβόρο. Ενεργοβόρο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να συγκριθεί πιο ψηλά και από το θερμοσύφωνα και από τον ηλεκτρικό φούρνο, έτσι, όταν λειτουργεί το air condition. Μην το συζητάμε τώρα. Μόνο που πλέον δυστυχώς δεν μπορείς χωρίς το air condition. Προφανώς. Ναι. Ή άμα έχεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στο σπίτι ή ακόμη και μωρό, ένα παιδί, άμα σου πει ζεσταίνομαι, τι θα πει το παιδάκι, ας πούμε, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί και ο Σεπτέμβριος θα δοθεί χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Βάσο, κυρίες και κύριοι, αλλά και ο Σεπτέμβριος δεν είναι μήνας κρύος, δεν κρυώνουμε. Πάει, θα συνεχίσει αυτή η ζέστη. Ακριβώς, ναι. Okay. Τώρα, γυρνάμε στην έρευνα αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας, πάνω από 30% των βιοτεχνών δηλώνουν ότι αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας. Εδώ είμαστε, σε διάστημα ενός έτους. Για το 25% αυξήθηκε από 20 έως 30%, για το 34% από 10 έως 20% και για το 25% από 5 έως 10%. Ποιος λόγος οδήγησε στην αύξηση του κόστου λειτουργίας της επιχείρησής σας? Το 30% απάντησε τι, το κόστος ενέργειας, αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Το 28% αύξηση των υποχρεώσεων από πληρωμή δανείων, ρυθμίσεις προς ΕΦΚΑ, εφορία κλπ. Και το 25% η τιμή των πρώτων υλών. Είναι μια ζώρικη κατάσταση. Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία ελληνική μεταποίηση στην ουσία σε συμπληγάδες βρίσκεται με τα κόστη που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας. Και νομίζω είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να τα δει σοβαρά η κυβέρνηση και να δώσει κάποιες ελαφρύνσεις. Πάντως και αυτά που βλέπουμε στο άνοιγμα νέων εταιριών που δίνουν τα στοιχεία, όλοι ανοίγουν με βάση τον τουρισμό. Εστίαση, για μπαρ, τίποτα. Δηλαδή όλοι εκεί στρέφονται για να δουλέψουν αυτούς τους 5 μήνες, έτσι, τέρμα. Είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Φύγαμε από την οικονομία του κομμωτηρίου, της καφετέριας και τα σουφλάκια και πήγαμε τώρα ό,τι έχει κάνει με τον τουρισμό. Έτσι είναι, ο ένας αντιγράφει τον άλλον, ας πούμε. Τουρισμός και νιχάδικα. Και νιχάδικα, η Καλαμαριά, ναι, έχει γεμίσει, ναι, ναι. Αξίζει σε κάθε γωνία. Μια μορφή ψυχοθεραπείας, κυρίως για τις γυναίκες. Λοιπόν, για να κλείσουμε με το. Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα, ναι, ακριβώς που δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, είναι πανελλαδικό, απλά το είδα για την εφημερίδα. Έχουμε τροποποίηση των διαδικασιών ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, έδωσε μία απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπαριθμών 114-274 κάθετος 28-11-2022 απόφαση για αυτές τις διαδικασίες. Και στην ουσία τίθεται επιτάπητος οι συμφωνίες πλαίσιο. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι οι συμφωνίες πλαίσιο. Οι συμφωνίες πλαίσιο είναι μια μορφή συγκεντρωτικών συμβάσεων που έχουν ευελιξία στη διαδικασία ανάθεσης με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Αξιοποιούνται πάντα βέβαια σε καθεστώς διαφάνειας, τουλάχιστον θεωρητικά, που αξιοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, καθώς αυτές αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι και όλοι οι όροι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι οι όροι, με βάση το οποίο θα συναυθούν στο μέλλον κάποιες συμβάσεις και έχουν δυνατότητα χρονικού ορίζοντα τετραετίας. Μπαίνουν λοιπόν και οι συμφωνίες πλαίσιο τώρα στις διαδικασίες ελέγχου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές γκρίνιες για απευθείας αναθέσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα αρχίσει να εξετάζει περισσότερο και τις συμφωνίες πλαίσιο. Σε διάφορα άρθρα της προηγούμενης απόφασης, στην ουσία απλά έχει προσθεθεί και ο όρος και οι συμφωνίες πλαίσιο. Είναι μια εξέλιξη που θα δούμε τώρα πρακτικά. Φαντάζομαι θα γίνει και σχετική ανακοίνωση. Εμείς απλά βρήκαμε στο διαδίκτυο την σχετική απόφαση και το κάναμε ρεπορτάζ. Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με τον Κώστα Καλέτσιο θα τα πείτε. Βεβαίως, και να ξεκουραστείς. Καλές διακοπές. Να σε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.